υποδεχθούμε. Πού είστε, παιδιά? Εδώ. Να υποδεχθούμε ένα ωραίο αγόρι. Θέλετε? Θέλετε? Μάνος Ιωάννου μαζί μας. Μια πολλά καλή χρονιά κιόλας. Πώς είσαι? Και τέτοια, να με φιλήσεις. Δεν κάνει. Πώς είσαι? Καλή χρονιά. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Παρακαλώ, κάθισε. Πάμε να κάθισε. Μαρία! Δώστο! Εδώ. Σήμερα ο Μάνος Ιωάννου γίνεται... Κλείνω τα 33. 33? Ναι. Αποκλείεται. Με ξέρεις, έχω μικρό παιδάκι. Αποκλείεται να κλείνεις τα 33. Τα 33 κλείνω. Παιδιά, κλείνω τα 33. Είμαι το 88 γεννηθείς. Αλήθεια. Είσαι τόσο μικρό. Κάτσε εδώ τα χαρτιά μου, λες ψέματα. Δεν είναι να πεις αφού τα λιγάκι, το κεράκι. Είσαι 33. Είσαι 33 μόνο. Μικρό παιδί. Ναι, συγγνώμη. Τι ωραία τούρτα. Είναι τύπου motor cross. Όχι, Harley έχει πάνω. Α, αυτό το τι είναι? Αυτό, ένα σχήμα, ένα κάτι που ήθελε. 33, ε. 33 πήγα. Και αγάπη για τις μηχανές. Την είχα πάντα από μικρό παιδί. Από μικρό, ε. Και η μαμά. Πάντα μου φώναζε, ξέρεις. Του φωνάζατε, να τον χαίρεστε. Τι κάνετε? Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είστε καλά? Μια χαρά, κοπέλα μου. Να το χαίρεστε το όμορφο το αγόρι. Θα σε μαλώσω, θα σε μαλώσω όμως. Εμένα? Α, ναι, γιατί είμαι σε κρίσιμη ηλικία και δεν κάνω να συγκινούμε. Είστε μια χαρά και από ό,τι γνωρίζω είστε και πολύ πολύ γλυκιά. Σας έχει ταλαιπωρήσει ο Μάνος? Τώρα και εγώ, επειδή έχω αγόρια, πόσο εύκολο είναι ένα παιδί, το αγόρι σας, από μικρή ηλικία? Ποια ηλικία ξεκίνησε να ασχολείται με τις μηχανές? Α, πολύ πολύ μικρός. Και είχατε και δύσκολες στιγμές? Δηλαδή χτύπησαν αρκετές φορές? Χτύπησε το τηλέφωνο? Δεν τολμούσα να πάω στο εξοχικό και με έπαιρναν τηλέφωνο ότι βρίσκεται σε κάποιο νοσοκομείο στην Αθήνα. Τώρα αυτό, να σας πω κάτι, γελάμε, αλλά η αγωνία αυτή της μάνας, δηλαδή δεν τρέπεσε καθόλου, έφευγε η γυναίκα και εσύ αμέσως τύχαινε, έκανες... Τυχαίνει να πας σε ένα τύχημα κάτι. Δεν πειράζει, αλλά κοίτα, εγώ θέλω να είναι ιερός και ευτυχισμένος. Το έχετε τι καλή μαμά που είστε, πώς καταλαβαίνεις... Κάθε μάνα το ίδιο θα έλεγε. Του έχετε μεγάλη αδυναμία? Σε όλα μου τα παιδιά. Είναι ο πιο μικρός όμως ο Μάνος, σωστά? Ο πιο μικρός. Ο καλά πιο μικρός, ναι. Οπότε εκεί αλλάζει λίγο, είναι και πιο χαϊδεμένος, κάνατε τα περισσότερα χατήρια? Σαν πιο μικρός, ναι. Και με δύο αδελφές, καλόμαθε. Ό,τι θέλει έκανε. Δυστυχώς. Δεν πειράζει. Όταν κάνει δικά του παιδιά, εύχομαι να περάσει τα ίδια. Αυτό τώρα δεν ξέρω πώς ακούστηκε, κυρία Ιουλία μου. Άντε, μαμά, χάρηκα που σ' άκουσα. Πόσο την αγαπάς τη μαμά, πες τώρα, όχι θα το πεις. Την αγαπώ πάρα πολύ, το ξέρω. Της το λες? Της το λέω, της το λέω. Ναι. Είναι εξωστρεφής. Κάνεις αγκαλίτσες με τη μαμά σου? Κάνω, όταν δεν μου μιλάει κάτι, σου λέω, δεν σου. Ναι, ναι, και τα Χριστούγεννα μου έφερε και ανθοδέσμη. Αχ, τι γλυκός. Όχι, σε αυτά είναι, ναι. Είναι, έχει τον τρόπο του, καταλαβαίνω. Α, όπως το είπες. Έχει τον τρόπο του να σας, να σας φέρει στα νερά του. Ναι, εντάξει. Βασικά είναι ότι τον αγαπάω πάρα πολύ. Άρα δεν χρειάζεται πολύ σκόπος. Με τα κορίτσια πώς ήτανε μικρός? Τα κορίτσια του έχουν αδυναμία και αυτές. Δεν λέω για τις αδερφές του, λέω γενικά. Α, με τα κορίτσια. Για τα προσωπικά του. Α, για τις σχέσεις πάντα, του. Πάντα το μήλο της έρηδος. Τον κυνηγούσαν όλα τα κοριτσάκια. Και στο σχολείο μικρός. Ήταν και πολύ όμορφο παιδάκι.
Να λέει τώρα ότι ασχήμαινα. Όχι. Χάρηκα, χάρηκα, μαμά. Έλα, άστη να λίγο. Θα πρέπει να κάνει δουλειά σπίτι αυτά. Πώς ονειρεύεστε να είναι ο Μάνος σε λίγα χρόνια, τι είθε, πέρα του να είναι ο γυρός. Τον ονειρεύομαι να έχει μπροστά του έναν πίνακα, όπως τον είχε κάνει πριν να πάει στην δραματική σχολή. Είχε ένα αστέρι που έλεγε εγώ θα πετύχω, το είχε κάνει μόνος του. Να έρθει η στιγμή που θα κοιτάει το πίνακα αυτόν και να λέει ναι, εγώ τελικά τα κατάφερα. Τώρα θα κλάψω εγώ. Σε ποια ηλικία... Για αυτό να την κλείσουμε τη γραμμή. Σε ποια ηλικία το ζωγράφισες. Αυτό το έκανα στα πρώτο έτος σχολή που ήμουν δραματική σχολή. Ναι, πριν, ναι, αρχές. Ναι. Στο πρώτο έτος. Που τότε, για να είμαι ειλικρινής, τον κορόιδευα. Εσείς δεν το στηρίξατε. Δεν ήθελα να πάω σε δραματική σχολή. Βεβαίως. Το στηρίξατε ή όχι, εδώ λέει ότι δεν θέλατε. Όχι, δεν ήθελα, γιατί φοβόμουνα, δεν το έβλεπα σαν καθαρό μέλλον. Φοβόσασταν για το πώς, για το αν θα βρει δουλειά, αν θα πετύχει. Δύσκολο κομμάτι, ναι, ναι. Και δόξα τω Θεώ, βέβαια, όλα του ήρθαν πάρα πολύ. Πού τον έχετε καμαρώσει περισσότερο, για πείτε μου κυρία Ιούλια. Σε ποια σειρά, ναι, όταν έκανε τι. Στην τηλεόραση μιλάμε ή στο θέατρο. Και στα δύο, δεν ξέρω ποια ήταν η στιγμή που... Α, στο θέατρο μου άρεσε πάρα πολύ στο Άντρες Έτοιμοι για Όλα. Κατάλαβες, επειδή είχε γυμνό γυναίκα. Σταμάτα, μα όλη τη μέρα την πειράζει. Αυτό δεν το ακούω. Στην τηλεόραση, εντάξει, μου άρεσε, αλλά πιο πολύ μου άρεσε στο θέατρο. Τον έχετε διπληγωμένο. Εντάξει. Και να... Όποιο παιδί θέλει να κρύψει τέτοιες στιγμές από τη μάνα του, είναι πολύ δύσκολο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι μαμάδες τα καταλαβαίνουν όλα. Βέβαια. Μιλάτε, τις λες πράγματα για σένα. Όχι. Με κοροϊδεύεις. Όχι, αλήθεια λέω. Γιατί. Όχι. Τα πολύ προσωπικά του έχει σταματήσει να μου τα λέει. Ναι. Έχω φίλους διάφορους που τα λέω. Δηλαδή έχω ένα μετρημένο στο ένα χέρι που μπορώ να πω τα προσωπικά μου τελείως. Ή μπορεί να βαρεθεί η γυναίκα να σου είπε. Είναι λογικό να μην μπορεί να μου τα πει όλα. Εντάξει. Όχι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Το ξέρω ότι το κάνετε με μεγάλη σκέψη. Απλώς εντάξει, σήμερα τα γενέθλιά του. Και είναι και αυτό, χωρίς να υποθεί κάτι πραγματικά, είναι αυτό που καμιά φορά η τηλεόραση σπάει το γυαλί. Καταλαβαίνεις για έναν άνθρωπο πράγματα από τη χρειά της φωνής της μαμάς, από τον τρόπο που κάθεσαι εσύ αυτή τη στιγμή, από τον τρόπο που έβαζες τα χέρια στο στόμα που δείχνει μια παιδικότητα και μια συστολή, που πολλές φορές όσες συνεντεύξεις θα δώσει και ένας άνθρωπος, όσες φορές να μιλήσει για τον εαυτό του, δεν τα καταλαβαίνεις αυτά τα πράγματα. Δηλαδή εγώ όλοι μας τώρα σε είδα διαφορετικά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να τον χαίρεστε, να είναι γερά τα παιδιά σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.